Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να έχουμε κάτι στα χέρια μας συγκεκριμένο για να κρίνουμε, έχει ανοίξει μια συζήτηση, η οποία με τον τρόπο που γίνεται και αυτό ευθύνη είναι πρώτα και κύρια της κυβέρνησης, έχει δώσει τη δυνατότητα να πέσουν στο τραπέζι πάρα πολλές απόψεις, μεταξύ των οποίων πολλές αναχρονιστικές, σκοταδιστικές, απαράδεκτες απόψεις, οι οποίες αναπαράγουν την γυναική ανισοτιμία, τη γυναίκα σαν μηχανισμό παραγωγής παιδιών, την πυρηνική οικογένεια, οικονομική μονάδα, και από την άλλη πλευρά κάποιες αντιεπιστημονικές θεωρίες, οι οποίες φτάνουν στο σημείο να αρνηθούν, να θεωρήσουν ότι το φύλλο είναι μόνο ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, να αρνηθούν τον χαρακτήρα, τον συμπληρωματικό χαρακτήρα που έχει το ανθρικό, το γυναικείο φύλλο, για την τεκνοποίηση κτλ. Το ΚΚΕ, θέλω να ξεκινήσω από αυτό, είναι αντίθετο και έχει μέτωπο και με τις δύο αυτές προσεγγίσεις αυτό το ζήτημα. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ένα νομοσχέδιο μπροστά μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Ναι. Θέλω να τράβηξω την προσοχή των ακροατών μας, αυτών που μας βλέπουν, και του τραπέζιου, στο γεγονός ότι στις 14 Δεκεμβρίου του 2023 η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πιστοποιητικό γονεϊκότητας. Κανονισμός για τους τηλεθεατές μας σημαίνει ότι έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο μέσα σε αυτά τι αποφασίζει και θα έρθει προς έγκριση από το Συμβούλιο. Πρώτον, καμία αναφορά στη μητρότητα και στην πατρότητα. Γονέας 1, γονέας 2, γονέας νη, έως και καθισχυρισμό γονέας. Μάλιστα. Αυτό, κατά την άποψή μας, επίσης ανοίγει, χωρίς να θέτει επιτακτικά το ζήτημα στα κράτη-μέλη, το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας προς αναγνώριση παντού. Όλα αυτά δίνουν, αν θέλετε, το πεδίο πάνω στο οποίο θα γίνει και η συζήτηση στο ερχόμενο διάστημα. Εμείς, σαν ΚΚΕ, έχουμε θέσει αυτούς τους προβληματισμούς στο δημόσιο διάλογο. Ναι. Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο. Εσείς όμως τι λέτε πάνω σε αυτό? Με αυτά θα κρίνουμε. Εμείς λέμε το εξής. Σωστή είναι αυτό που ακούγεται στο τραπέζι, ότι ανεξάρτητα από το πώς θέλει να το παρουσιάζει καθένας το νομοσχέδιο, τι θέλει να λύσει κτλ. Γιατί η πλειοψηφία των ζητημάτων, όντως, και εμείς σαν κόμμα έχουμε εισηγηθεί και προηγούμενα και σε προτάσεις νόμου και στην ταγματική αναθεώρηση και με τις ομιλίες σε αντίστοιχα θέματα στη Βουλή, ότι μπορούν να απλοποιηθούν μια σειρά από διαδικασίες, έτσι ώστε με απλές πράξεις, συμβολιογραφικές πράξεις κτλ., να λύνονται όλα εκείνα τα αναγκαία ζητήματα μεταξύ των ζευγαριών, είτε είναι ετερόφιλα είτε είναι και ομόφιλα. Εξάλλου, σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν ακόμη και παιδιά χωρίς να είναι καν ούτε σε σύμφωνο συμβίωσης ούτε σε γάμο. Ναι. Εμείς όμως λέμε το εξής. Γάμος επί της ουσίας σημαίνει τεκνοθεσία. Και ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί το είπανε και άλλοι στο τραπέζι. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα, όταν υπάρχουν 2.700 αιτήσεις για τεκνοθεσία από όλα τα ζευγάρια και όλες τις οικογένειες, όταν υπάρχουν 8 παιδιά κάτω των 6 ετών προς τεκνοθεσία, τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια? Κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια ότι πάμε σε μια εμπορευματοποίηση είτε της υιοθεσίας, τεκνοθεσίας, είτε σε μια εμπορευματική αξιοποίηση της παρένθετης μητρότητας. Πράγμα για το πάντως δεν χρειάζεται αυτή η νομοθετική ρύθμιση για να προχωρήσει η εμπορευματοποίηση της παρένθετης μητρότητας. Το έχουμε ήδη δει, θέλω να πω, τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς υπάρχει, μιλάω για την περίπτωση στο μευτήριο των Χανίων, για παράδειγμα, που είδαμε μια τέτοια υπόθεση. Υπάρχει καταρχάς νόμος που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη θητεία, που βάζει και τα ρήφα. Αλλά μέχρι στιγμής υπήρχαν κάποιες δικλείδες κτλ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία εμείς έχουμε σοβαρούς προβληματισμούς. Το καταλαβαίνω, ακόμα, καταλαβαίνω τους προβληματισμούς. Να κατανοήσω απλά το εξής. Εσείς, όταν έρθει αυτό το νομοθέτημα, είστε ανοιχτοί στο να το υπερψηφίσετε ως ΚΚΕ στη Βουλή? Κοιτάξτε, εάν είναι ένα νομοθέτημα το οποίο έρχεται να λύσει κάποια προβλήματα χωρίς να δημιουργήσει, αλλά και χωρίς να είναι στην κατεύθυνση αυτή, θα το εξετάσουμε. Μπορεί να μην έχουμε αντίδραση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν θα έρθει το νομοσχέδιο, όπως κάνει για όλα τα κρίσιμα ζητήματα και για όλα τα ζητήματα κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, θα συνεδριάσει και με ευθύνη στη βάση των θέσεων της θα τοποθετηθεί. Κύριε Νικολάου, ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τη συζήτηση για τους τηλεθεατές. Νομίζω θα ήταν αστείο, αν δεν είναι εξοργιστικό, να διαρριγνύουν όλοι τα ημάτια τους και από την κυβερνητική πλευρά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δικαιωμάτων, για την πρόοδο κτλ. Όπου είναι κόμματα και βουλευτές, όπου χαντάκωσαν τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, της νεολαίας, όλων των εργαζομένων, ψηφίζοντας 1, 2 και 3 μνημόνια, όπου καμία από τις διακυβερνήσεις τους δεν έκανε το ελάχιστο, για παράδειγμα, όπως είναι ο διαχωρισμός του κράτους από την Εκκλησία. Άρα λοιπόν θέλει πολύ σκέψη και θέλει και ο ελληνικός λαός που παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση να κάνει ταμείο, γιατί δικαίωμα χωρίς συγκεκριμένη υποχρέωση
από το κράτος δεν υφίσταται. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, κύριε Νικολάου, άρα, δεν λοιπόν, έχετε ψηφίσει επειδή ούτε καν όλοι, το σύμφωνο συμβίωσης. Επειδή όλοι, όλοι βάζουμε μπροστά το δικαίωμα και τα δικαιώματα και την προστασία του παιδιού, το βασικό και το ελάχιστο θα ήταν να τεκμηριωθεί αυτή, να υπάρχει προστασία του παιδιού, να υπάρχει προστασία των οικογενειών, να υπάρχουν όλα εκείνα οι δικλείδες ασφαλείας και στη συνέχεια μπορεί ο καθένας να λέει και να χτίζει πάνω σε αυτό. Ξέρω εκ των προτέρων την άποψη του ΚΚΕ για το θέμα των πανεπιστημίων. Εσείς που ζείτε στο εξωτερικό ως ευρωβουλευτής και βλέπετε ότι και στο Βέλγιο υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια πλάι στα δημόσια πανεπιστήμια και ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν χάνει την αξία του και την ουσία του και το περιεχόμενό του στην περίπτωση που λειτουργούν μαζί στην αγορά και ιδιωτικές σχολές. Μήπως έχετε κάποιες δεύτερες σκέψεις στο θέμα αυτό? Να σας πω το εξής καταρχάς. Δεν είναι ακριβής η εικόνα που παρουσιάσει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, δεν σαρώνουν παντού, δεν υπάρχουν παντού σε όλα τα κράτη-μέλη. Σύμφωνοι, αλλά συνταγματική απαγόρευση υπάρχουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν υπάρχουν καταρχάς, ούτε ιδιωτικά ούτε μη κερδοσκοπικά. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Το νομοθετικό πλαίσιο αυτό που υπάρχει. Το νομοθετικό πλαίσιο αυτό που υπάρχει ήταν κάτι και είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία οδήγησε σε μεγάλο βαθμό και τα δημόσια πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες να λειτουργούν με βάση τα κριτήρια της ιδιωτικής οικονομίας. Με τα δίδακτρα τώρα στα μεταπτυχιακά, με τα αναλώσιμα που τα πληρώνεις, με τα βιβλία που τα πληρώνεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο το προσεγγίζει το θέμα και από όλες τις πλευρές. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα δηλαδή δεν έχουν λόγο, ούτε μπορούν να βρίσκονται ούτε μέσα στα πανεπιστήμια, ούτε μέσα στα νοσοκομεία, ούτε μέσα σε μία σειρά από άλλα κοινωνικά δικαιώματα που πρέπει να κατοχυρώνονται για όλους. Εμείς συνιστούμε στην κυβέρνηση γιατί έχουν μιλήσει οι φοιτητές με τους συλλόγους τους. Πάντως, οι μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες γίνονται με μια διασύνδεση πανεπιστημίου και αγοράς. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική, άλλο είναι υπάρχει δηλαδή άλλο είναι το ένα, αυτή η κινητικότητα μεταξύ των δύο οντοτήτων. Να σας πω και κάτι, και στη Σοβιετική Ένωση, αν θέλετε, και στο σοσιαλισμό που οικοδομήθηκε, το πανεπιστήμιο ήταν δίπλα στην βιομηχανική μονάδα. Αλλά και το πανεπιστήμιο και η βιομηχανική μονάδα δεν λειτουργούσαν με στόχο το καπιταλιστικό κέρδος, λειτουργούσαν με στόχο να λύσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του λαού. Εντάξει. Άρα λοιπόν, πάντα υπήρχε διασύνδεση. Αυτό το μοντέλο, έτσι. Πήγε πάρα πολύ εξαιρετικά μέχρι ένα σημείο. Εμείς έχουμε κάνει την κριτική μας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να διδαχτούμε όμως. Αλλά εμείς λέμε το εξής. Οι φοιτητές, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι εκλογές των φοιτητών έχουν μίλησει, έχουν πάρει θέση. Εμείς συνιστούμε στην κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θέλει τους φοιτητές πελάτες, τα πανεπιστήμια της αγοράς και τους γονείς και τις οικογένειες να πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Σήμερα δώσανε στοιχεία, χτες μάλλον, οι φοιτητικοί σύλλογοι, πόσο είναι το ύψος των διδάκτων σε κάποιες χώρες. Να πω μόνο ένα στοιχείο στην Κύπρο. Ιατρική 120.000 ευρώ, οδοντιατρική 95. Για τον νομική 45. Μιλάμε, για το σύνολο του κόστου σπουδών. Μα γιατί και άμα είναι το σύνολο της τετραετίας, σημαίνει 30.000 ευρώ το χρόνο. Προφανώς. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μέλλον το οποίο οραματίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα νέα παιδιά της χώρας.